Δέκτης της οργής των υγειονομικών λόγω των αναστολών εργασίας έγινε αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στη Λάρισα. Εκτός από τις έντονες αποδοκιμασίες που δέχθηκε και την έτρεψαν σε φυγή, είχε και έναν έντονο διάλογο σε διάδρομο του νοσοκομείου με την Επιτροπή Αγώνα, όπου τους εξαπέλυσαν επίθεση για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Υγειονομικός ανέφερε στη Μίνα Γκάγκα ότι το εμβόλιο είναι πειραματικό, με την υφυπουργό να το αρνείται και να υποστηρίζει ότι έχει πάρει έγκριση. Στη συνέχεια οι τόνοι ανέβηκαν περισσότερο, καθώς μία παρασκευάστρια ανέφερε πως ενώ αγωνίστηκε, αγοράζοντας μάλιστα με δικά της έξοδα γάντια και άλλα πράγματα προστασίας, την τιμωρούν και τη στερούν την εργασία. Οι υγειονομικοί επέμειναν πως το εμβόλιο είναι πειραματικό, με την κυρία Γκάγκα να εξακολουθεί να το αρνείται και να απαντά στο τέλος πως η δημοκρατία είναι δημοκρατία, αλλά οι αποφάσεις είναι κοινές. Συγγνώμη κιόλας, θα ήταν αδιοριστό. Έκανα όλες τις εξετάσεις που όρισε ο νόμος. Πέρασα με ΑΣΕΠ. Και τόσα χρόνια, όπως και πέρυσι επίσης, χωρίς κουδονάρια και χωρίς γάντια, τα αγόραζα από το σπίτι μου για να μπορέσω να είμαι σωστή απέναντι σε αυτήν. Κύριε Διευθυντά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν αγοράζετε τίποτα από το σπίτι σας. Δεν θα μου πείτε τι αγόρασα πέρυσι εγώ. Δεν θα μου πείτε τι αγόρασα πέρυσι εγώ. Και σε κάθε ασθενή, ξεχωριστό γάντι από δικά μου έξοδα. Για πράγματα που τα έχω χρησιμοποιήσει, αν δεν θέλετε να ακούγονται. Αν δεν θέλετε, σας παρακαλώ πολύ, δεν θα μου πείτε εμένα ψέματα ή όχι. Συγγνώμη, θα τα ακούσετε αυτό που θέλω να πω, γιατί είναι η αλήθεια. Και δεν είμαι μοναδική. Πολλοί κόσμοι από εδώ πήρε δικά του γάντια από το σπίτι. Το τι θα πει η διοίκηση πάνω είναι δουλειά του να το κάνουν. Και δική μου δουλειά είναι να πω ότι πήρα και ποδονάρια και πλαστικές σακούλες έβαλα στα πόδια και πολλά ακόμα. Δεν θα αμφισβητούν και θα με λένε ψεύτρα. Επειδή είμαι ηρωίδα και αντιστέκομαι σε κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Είστε επιστήμονας και δεν μπορώ να έρθω σε αντιπαράθεση μαζί σας. Μπορείτε να έχετε τη θέση σας, έπρεπε να μας πείσετε πολύ πριν. Όχι τώρα. Τώρα και καλά, γιατί έτσι πρέπει. Αυτά που βλέπω εγώ, σαν μια ταπεινή παρασκευάστρια, είναι έξω από την πραγματικότητα. Το ποιος νοσεί, το ποιος μεταδίδει, το ποιος κολλάει, το τι γίνεται. Φεύγει κόσμος, πέρασα, δόξα τω Θεώ είμαι καλά. Υπάρχει COVID, αλλά για ποιο λόγο τιμωρείτε τον συνάδελφο? Πέστε μου για ποιο λόγο το κάνετε, να μην έχει πετρέλαιο. Τι θα αποδείξετε με αυτόν τον τρόπο? Ότι δεν θα πεθάνει από COVID και θα πεθάνει από ασυντία? Ότι δεν θα έχει πετρέλαιο? Μην κουνάτε για τη διευθύνη στο κεφάλι σας. Δεν το ζείτε. Το ζει ο συνάδελφος όμως. Σας παρακαλώ, μην κουνάτε το κεφάλι σας. Μην κουνάτε το κεφάλι σας. Δεν γίνεται να το λύσουμε έτσι. Αν θέλετε να μιλήσουμε κάποια στιγμή για το τι είναι, σε τι πράγμα βοηθάει ο εμβολιασμός, πώς μπορεί να μας βοηθήσει όλους και να τελειώσει αυτό το πράγμα, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί είναι μονόδρομος? Γιατί είναι μόνο εμβολιασμός και τίποτα άλλο? Κοιτάξτε, γιατί το θέμα των εμβολίων λύθηκε στην ιατρική 200 χρόνια πριν με την αμαλίτσα. Έκανα τα απαραίτητα όταν διορίστηκα. Τώρα είναι καινούριο. Δεν είναι απαραίτητο. Είναι προϋπόθεση, ήταν προϋπόθεση αυτό για να διοριστώ πριν από 15 χρόνια. Δεν υπήρχε τότε, τώρα υπάρχει. Και στην αρχή περάσαμε το πειραματικό στάδιο. Το περάσαμε και αυτό. Μετά από κάποια στιγμή δεν ήταν πειραματικό το εμβόλιο αυτό, σωστά? Όσοι θέλανε να μπουν στις πειραματικές μελέτες, μπήκαν στις πειραματικές μελέτες. Είπατε ποτέ ήταν πειραματικό στην αρχή? Όχι, δεν είχαμε εμείς σε πειραματικό στάδιο το εμβόλιο. Εμείς δεν βάλαμε ποτέ σε πειραματικό, ακόμα και τώρα στην Ελλάδα, δεν βάζουμε σε πειραματικό στάδιο. Γι' αυτό μας κατηγορούν. Πειραματικό δεν ήταν. Έχει μια φορά. Έχετε μια απάντηση για μας? Υποστηρίζετε αυτούς τους ανθρώπους? Δεν θα σας απαντήσω. Υπάρχει μια. Ακούστε να σας πω. Το έχω πει πολύ καιρό πριν και το έχω πει και από τηλεοράσεις. Θεωρώ ότι όταν είσαι σε μια κλειστή επιτροπή, βγαίνεις και λες, όπως κάνεις και ένα ιατρικό συμβούλιο, βγαίνεις και λες την απόφαση του ιατρικού συμβουλίου. Το τι απόψη έχει ο καθένας μας είναι τελείως αδιάφορο. Πάρτε τον κόσμο την είπε. Υπάρχουν υπέρμαχοι οι οποίοι δουλεύουν εκεί, είναι υγειονομικοί. Φέρτε τους να δουλέψουν και πάρτε μας εκεί για να μείνουμε. Σε όλα τα πράγματα που πρέπει να τα ανακολουθούμε. Η δημοκρατία είναι δημοκρατία, αλλά οι αποφάσεις είναι κοινές και από τη στιγμή που φέρονται κοινές αποφάσεις, παίρνουμε την αποφάση. Η δημοκρατία είναι ότι υποχρεώνεται εμένα να δώσει αναστολή. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Άρα όσο αντέξουμε. Όπως θέλετε εσείς. Άρα όσο αντέξουμε. Το νόμο δεν εξαιρείται κανένα.